Μαρίνα Κιτσάκη μαζί μας. Καλησπέρα, Μαρίνα. Πρώτα βγαίνει το παπούτσι και μετά πρώτα η Μαρίνα. Πρώτα βγήκε το παπούτσι, μετά η Μαρίνα. Δεν ξέρω αν θέλει να το ξαναδείξω το παπούτσι τώρα. Να το ξαναπάμε. Θέλεις να σηκωθώ, Δημήτρη, μπορώ. Να σηκωθεί. Να πάλι το δείχνω το παπούτσι. Του άρεσε αυτό το παπούτσι στο κοντρόλ. Ενθουσιάστηκε το κοντρόλ μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και πολύ ωραία παπούτσια, να τα πούμε και αυτά. Και παρόλο που είναι ψηλοτάκουνα, είναι πάρα πολύ άνετα. Χαιρετισμούς, όπως είπαμε, στον Άρη τον Τζούμπο. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, μια μέρα θα πάμε να πάρουμε μαζί παπούτσια. Όχι εγώ τα κούνη, βέβαια. Έλα, Χριστόφορα. Έλα, τώρα. Έχει τόσα άλλα πράγματα. Έχει καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν. Παπούτσια και ανοίγει και με ρούχα τώρα ο Άρης μας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Άρη, καλό είναι αυτό. Πρέπει στην πέρα να το έχουμε και καλεσμένο εδώ, νομίζω. Πρέπει να τον καλέσουμε. Ναι, προσπαθώ λιγάκι, αλλά είναι λίγο στο τρέξιμο. Είναι τώρα. Πολύ άσχολο. Εντάξει, θα το βρούμε. Ελπίζω, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν βρούμε. Να προλάβει να έρθει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας όμως. Πάμε στο θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας, Χριστόφορε? Το οποίο είναι εξαιρετικό. Έχουμε αποφασίσει σήμερα να μιλήσουμε για celebrities με τα παιδιά τους ή με τους γονείς τους, ανάλογα, γιατί κάποιοι. Και να σχολιάσουμε πώς είναι ντυμένοι. Να σχολιάσουμε πώς είναι ντυμένοι, τις ομοιότητες, τις διαφορές. Εγώ σήμερα σας έχω έρθει καλοκαιρινή και πολύ φρέσκα. Δεν μου τα λες εσύ, Χριστόφορε, τα λέω. Δεν μπορώ, ένα-ένα, έχουν πέσει όλα μαζί. Καταρχάς έχει φέρει το καλοκαίρι, τη βλέπετε, έτσι, σαν ηλιοβασίλευα σήμερα. Έκανα μίνι διακοπές και πραγματικά ήταν αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, πιστεύω. Έτσι και λίγο να φύγουμε, έκανα ένα τετραήμερο, πολύ ωραίο, πολύ γεμάτο. Θα αποκαλύψουμε πού? Βεβαίως και να αποκαλύψουμε, το έχουμε αποκαλύψει ήδη στα social media. Στο Facebook. Ναι, στο Facebook, στο μαγικό Ναύπλιο. Χαιρετισμού στο Ναύπλιο. Με ωραίες γνωριμίες, νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το Ναύπλιο, από τις αγαπημένες πόλεις και τις δικές. Και πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, άλλος, να μην το ξεχνάμε. Βέβαια, ναι. Αυτό μου είπανε, μου λένε πήγες πολύ θάλασσα, αλλά δεν πήγα τόσο θάλασσα όσο θα ήθελα, γιατί και ο καιρός δεν ήταν και εκεί πολύ πολύ ζεστός, αλλά λέω έχει τόσο ωραία μέρη να δεις τον Ναύπλιο, έχει πάρα πολλά αξιοθέατα. Και γυρίζεται εκεί και το Game of Love. Ναι, αυτό είναι τώρα γιατί μου το λες, παντού το συζητούσαν αυτό. Λογικό, εντάξει. Δεν είναι εκεί κάπου είναι γυρισμένο. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα όμως το επιλέξαμε γιατί. Το επιλέξαμε γιατί και να πω ότι βλέπετε ο Χριστόφορος έχει ενσωματωθεί πλήρως στη στήλη μου. Πλήρως, τον πλήρως, έχω πλήρως. Κάνει. Σε έχω κάνει θεό. Κομμάτι της μόδας και της αισθητικής κι εγώ. Βέβαια, εντάξει, από μακιάζ και αυτά δεν σκαμπάζω, αλλά εντάξει, κάτι κάνω. Έχεις μάθει, βασικά πραγματικά. Θα κάνουμε μάσκες πάλι. Θα κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε, βέβαια, θα κάνουμε μάσκες τώρα για το σώμα. Τώρα που μπαίνει Ιούνιο, γιατί είναι, δύο-τρεις μέρες ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε. Ξεκινήσαμε το θέμα μας. Η φίλτατη και πολύ αγαπημένη μου, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, γνωστή ηθοποιός. Και λέω αγαπημένη, γιατί εντάξει, έχει παίξει τρεις ρόλους. Ναι, που σ' αρέσει. Και όμορφη γυναίκα, πώς να το κάνουμε, όμορφη κυρία. Τώρα έχει παραμορφωθεί όμως από τις πλαστικές. Εντάξει, μεγάλωσε λίγο η Κάθριν. Όχι, για να ξέρουμε. Α, και κάτι πολύ ωραίο που διάβασα σήμερα. Λέει, Photoshop κάνουν οι φτωχές. Οι πλούσιες κάνουν πλαστικές. Σωστό. Λοιπόν, ανέβασε στο δικό της Facebook ή στο Twitter, δεν θυμάμαι σε ποιο social media, μια φωτογραφία του γιου της, του Dylan Douglas, ο οποίος ετοιμάστηκε και πήγε στο λεγόμενο prom dance, το χορό αποφύτησης που κάνουν. Ναι. Και ήταν περήφανη η μαμά. Βεβαίως και το ανέβασε στα social media, οπότε πήραμε και εμείς από εκεί την ιδέα με τον Χριστόφορο να σχολιάσουμε τα παιδιά των επωνύμων και τον ντύσιμό τους, την εμφάνισή τους. Δεν πειράζει να καθίσω μπορούμε, λίγο πιο καλά. Όχι. Ωραία. Και έχουμε και φωτογραφίες, εννοείται βέβαια, αυτό. Βέβαια, έχουμε φωτογραφίες. Νάτος, λοιπόν, εδώ. Εδώ είναι ο Dylan Douglas. Ναι, ο οποίος έχει πάρει και από τη μαμά και από τον μπαμπά, θα πω. Σωστό, και από την αδερφή, θα δούμε και συνέχεια. Έχει πάρει και από την αδερφή. Από τον κουμπάρο μου, λέει το κοντρόλ. Έχει κουμπάρο. Κάποια πληροφορία το κοντρόλ που εγώ δεν τη γνωρίζω. Δεν ξέρω, εγώ να πω ότι έχει δηλώσει ότι θέλει να ασχοληθεί και εκείνος με το χώρο του θεάματος. Λογικό, το βρίσκω με δύο γονείς. 17 χρονών. Έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Τι άλλο να θέλει το παιδί. Θα μου έκανε εντύπωση να θέλει κάτι άλλο. Τι έχουμε, το κουσκούς τα λέει αυτά, όχι το κοντρόλ, λέει το. Το κουσκούς. Το κουσκούς. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι έναν αέρα ζεν πρεμιέ έχει. Τον έχει, ναι, πολύ ωραία μαλάκια έτσι με τη φράτζα του αυτά. Έβγαλα και εγώ μια ανάλογη πόζα. Γιος και του Μάικλ Ντάγκλας, να το πούμε. Καθένα ναι, 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 βέβαια, ναι. Και εντάξει, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι για το ντύσιμο, γιατί το ντύσιμο είναι το ντύσιμο το κλασικό που κάνουν αυτά τα πάρτι του σχολείου με το σμόκινγκ λίγο παραπάνω, θα έλεγα, από ό,τι συνηθίζεται. Πιο γκραντ, εντάξει. Ναι, πιο γκραντ αυτό ακριβώς και
πολύ ωραία λεπτομέρεια του λουλουδάκι στο πέτο, έτσι. Που συνηθίζεται, νομίζω, είναι συμβολισμός για τα χρόνια του σχολείου που φεύγουν κάτι τέτοιο. Ναι, κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Στην επόμενη φωτογραφία. Στην επόμενη θα δούμε την κόρη της, έτσι. Και τη μαμά. Και τη μαμά. Και την Κάθριν Ζέτα Τζονς βάλαμε, εννοείται αυτό. Καρίς λέγεται η κόρη της, η οποία είναι κουκλά, έτσι. Και ο γιος, αλλά βλέπεις τι είναι το κορίτσι, λίγο το ντύσιμο, και μοιάζει λίγο και το μαλλί. Μαμά. Μοιάζει, ναι. Μοιάζει αρκετά. Βέβαια μάτια, δεν έχει έτσι αυτά τα τόσο εκφραστικά μάτια της Κάθριν Ζέτα Τζονς. Έχει περισσότερο τα μάτια του Μάικλ Ντάγκλας, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα όμορφο κορίτσι. Αποντήσουμε καλά, βέβαια, να πούμε ότι. Αποντήσουμε, εντάξει. Φωτογραφίες τώρα είναι ευκαιριακές, δεν είναι. Ναι, ευκαιριακές. Είναι όμως ωραίο το ντύσιμό της και την ηλικία της. Μια χαρά, ένα μπλουζάκι, μια φουστίτσα εκεί, σοτσάκι, δεν ξέρουμε τι είναι το υπόλοιπο. Νομίζω αλλά είναι πιο μια χαρά. Μικρή από το. Και το να πω ότι αυτό, ναι, είναι πιο μικρή ηλικιακά και να πούμε ότι φοράει το χρώμα της μόδας. Αυτό το κίτρινο, φέτος πολύ μόδα, το κίτρινο μουσαρδί. Πήρα και εγώ παπούτσια. Πήρες παπούτσια και φοράς και λίγο. Φοράω και λίγο. Έχει λίγο κίτρινο από όλο το ηλιοβασίλεμα. Αυτό είναι ηλιοβασίλεμα, ναι, έτσι. Κατεβαίνει. Ξεκινάει από κοραλί. Πάει εδώ κίτρινο κοραλί που δεν φαίνεται. Σωστά. Εδώ. Γι' αυτό είπα εγώ να σηκωθώ μόνο να το δείξω το φουστάρι. Σήκω, σήκω. Τι τζάμπα, το φοράω. Το έχεις. Περίμενε, περίμενε. Θα σε βρούμε και στο πλάνο. Με βρήκανε εδώ στο πλάνο. Βλέπετε τώρα έτσι κάθε τη Ζέτα Τζόουνς, η κόρη της Ικαρής. Και Μαρίνα Κιτσάκ, τώρα τι να λέμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, σε δύο καστανές μπορεί η ξανθιά κυριαρχεί. Πάντα. Πάτε το ξανθό, κερδίζει το μάτι, έτσι. Άσχετα μετά τι μπορεί να κάνει. Και να δείξω το φουστάνι και πίσω που είναι καταπληκτικό, να δείξω εδώ τι ωραία λεπτομέρεια έχει αυτό το φουστάνι. Υπέροχο. Υπέροχο. Και αν μπορώ να περπατήσω να δείξω και το παπούτσι μου. Για να. Όταν με βρει το κοντρόλ. Εδώ. Εδώ. Και το φουστάνι, και το παπούτσι ταιριάζει με το χρώμα, Ναι, το φουστάνι είναι, ναι, με το τελείωμα, είναι το παπούτσι είναι με το τελείωμα από το φουστάνι. Και να πω γι' αυτό το φουστάνι, ένα εύκολο φουστάνι που μπορεί να μας βγάλει ασπροπρόσωπες παντού. Σε γάμο, σε βάφτιση, να το βάλουμε να βγούμε έξω το βράδυ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση αυτό το φουστάνι για πάρα πολλά. Δηλαδή μπορεί να συνδυάσει και το γάμο και την βάφτιση, μια πιο κοινωνική εκδήλωση. Σωστή. Βάζω εγώ και το κινητό μου εδώ, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Εννοείται, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτά με την Κάθριν Ζέτα Τζονς, αν και θα του δούμε συνέχεια και με τον πατέρα, να ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Reese Witherspoon και την κόρη της Ava. Reese Witherspoon, ηθοποιός, έτσι. Εγώ με τις ξανθιές πάλι αυτές τώρα δεν μπορώ να συγκριθώ. Δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Είδες, ενώ με το καστανό έκανα αντίθεση. Ενώ τώρα φαίνεται έτσι ένα flat. Εδώ, πώς τις βλέπεις εσύ αυτές τις δύο, πες μου. Εντάξει, μια ομοιότητα υπάρχει σίγουρα. Υπάρχει μια ομοιότητα, εντάξει, είναι ένα κοριτσάκι. Το φουστανάκι της ταιριάζει για την ηλικία της. Το φουστάνι της μαμάς δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σου άρεσε εσένα. Τι να μου αρέσει, βρε Χριστόφρε, από αυτό το φουστάνι τώρα. Η Ρίς δεν θεωρείται πολύ καλοντημένη, νομίζω. Δηλαδή, φορές πάει και στα Όσκαρ και σε αυτά, ναι, είναι λίγο. Που εκεί τις δίνουν κιόλας, έτσι, εντάξει, επεμβαίνουν βέβαια λίγο με το προσωπικό του γούστο. Αλλά συνήθως τις δίνουν. Αλλά γενικά ένας άνθρωπος. Πώς να το πούμε, άνθρωπος που ασχολείται με το styling και τη μόδα. Με το styling, με τη μόδα, όλα αυτά. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ούτε από τις πολύ επίσημες εμφανίσεις όπως είναι τα Όσκαρ και όλα αυτά, γιατί εκεί τους δίνουν. Επίσης, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και από την καθημερινή ζωή την απλή που θα πάρει στο σούπερ μάρκετ, θα πάει για τρέξιμο και είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που μπορεί να φορέσει. Τον κρίνουμε από μια που θα έχει, ας πούμε, κάτι λίγο πιο καλό. Εκεί φαίνεται το στυλ του ανθρώπου. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, δηλαδή κάτι πιο προσωπικό, αλλά που δεν χρειάζεται και στη λίστα. Αν και όλοι αυτοί οι επώνυμοι έχουν στη λίστα, έτσι. Σωστό. Ακόμη και στις πιο απλές τους εμφανίσεις. Και να πω εγώ πριν συνεχίσουμε, ναι, ότι νομίζω ότι οι περισσότερες κυρίες που θα δούμε είναι, ναι, κυρίες που αγαπάει και το κοντρόλ μας πολύ. Α, μάλιστα. Νομίζω ότι τους αρέσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την φίλτατη Ουμα Θέρμαν, έτσι. Και την κόρη της Μάγια. Μάγια. Ωραία. Προτιμώ τη μαμά. Προτιμάς τη μαμά, Δεν είναι πολύ πιο όμορφη η μαμά από την κόρη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμη και η στάση του σώματος, έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, θα μου πεις ότι η μαμά της είναι μια στάρ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος είναι ο πατέρας, να πω εγώ. Ναι. Είναι μια στάρ, ξέρει να σταθεί, ξέρει να κάνει. Αλλά μερικοί άνθρωποι γεννιούνται κιόλας, θα πω. Δεν είναι ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε. Σωστό. Είναι, εντάξει, προτιμούμε τη μαμά. Όλα αυτά ένα μαλλί ίδιο το έχουν. Το ίδιο χρώμα στο μαλλί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι σου μαθαίνουμε τα μαλλιά, είναι φυσικό τους το χρώμα.
Και βλέπεις ότι σε αυτήν την εκδήλωση που έχουν πάει, δεν ξέρω πού βρίσκονται, mm-hmm. έτσι έχουν φορέσει τα αντίθετα, άσπρο μαύρο. Αντίθετα, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Και δεξελιτές γραμμές και οι δύο, κομψές και οι δύο. Εντάξει. Τι έχουμε έκθεση ζωγραφικής ακούω, μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Από τον πίνακα πίσω το κατάλαβε το κοντρόλ μου αυτό. Μάλλον. Τι κοντρόλ είναι αυτό. Είδες. Πόσα ξέρει, πόσα ξέρει. Πιάνει πουλιά στον αέρα. Ναι. Λοιπόν. Έχει σηκωθεί το κοντρόλ. Σα σου είπα εγώ, δεν είναι θέματα αυτά να τα δείχνουμε με το κοντρόλ μα. Λοιπόν. Το κοντρόλ περιττό να σου πω, δεν ξέρω εσύ τα παρακολούθησε. Έχει ξεσηκωθεί από χθε. Μου στέλνανε μηνύματα και σχολιάκια. Α, κάτι είδαμε. Εν τω μεταξύ, κάτι κάνατε πολύ ωραίο εσεί πότε και την Κυριακή, το Σάββατο. Όλη εδώ η ομάδα μα, η οποία εγώ δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω. Τι κάναμε. Κάτι είχατε ξεσηκωθεί εκεί, κάτι βιντεάκια ανεβάζατε. Κάτι αυτά, α, εννοείς τις κρυφές συνομιλίες του inbox στο Facebook. Ναι, ναι, της ομάδας εδώ, του τηλεοπτικού μας σταθμού. Αλλά ήμουν στην παραλία με το λάδι και δεν μπορούσα να πιάνω το κινητό. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν πειράζει. Εδώ σου έχουμε. Ποια είναι η μαμά και ποια είναι η κόρη. Δεν είναι λίγο ίδιες. Είναι πολύ ίδιες. Ωστόσο, το κοντρόλ, τώρα θέλω να μου το πει το κοντρόλ. Από πού καταλαβαίνει ποια είναι η μαμά. Αφήστε το πρόσωπο. Από το λαιμό και κάτω. Η δεξιά, από πού το καταλαβαίνετε, από το στήθος. Βέβαια, Χριστόφορε. Μάλιστα. Είδες το κοντρόλ. Δεξιά λοιπόν η Ντέμι Μουρ, εννοείται. Ναι, ναι. Με την κόρη της, Ρούμερ Γουίλις, που φυσικά πατέρας της είναι ο Μπρους Γουίλις, ο ηθοποιός γνωστός. Μάλιστα. Πολύ όμορφες. Εδώ πέρα, εντάξει, είναι ίδιο στυλ, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουν αντιγραφή. Το ίδιο στυλ, ναι. Είναι όμως ένα ρούχο, να πω, επειδή σχολιάζουμε και τα ρούχα, είναι ένα ρούχο που άνετα μπορεί να το φορέσει και μια γυναίκα και στην ηλικία της Demi Moore και στην ηλικία που έχει η κόρη της Demi Moore. Διότι η Demi Moore παρά είναι μεγάλο κορίτσι, έτσι. Είναι άνω των 55 νομίζω πια. Ναι, άνω των 55, αλλά παρόλα αυτά... Εξακολουθεί να είναι σεξ. Πολύ... Ναι, σεξι, όμορφη. Τα έχει με αυτόν τον πιτσιρικά που τα είχε. Νομίζω έχουν χωρίσει με τον Άστον Κούτσερ, δεν λες. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω, δεν ξέρω. Με αυτό το πιτσιρικά. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι έχει μία κόρη με τον πρόσωπο. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει το πιτσιρικά, το λέω αποξιωτικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Γκουίνεθ Πάλτροου. Και η κόρη της. Η οποία λέγεται Apple. Apple. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Από το Μήλο, σαν το Μήλο γράφεται. Σαν το Μήλο νομίζω γράφεται, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, όμορφη. Της αρέσει η τεχνολογία πάνω. Η κόρη της πολύ πιο όμορφη. Έχει πολύ πιο ωραία ζουμερά χείλη. Έτσι, mm-hmm. ενώ η... αυτή έχει πολύ λεπτά χείλη, πάντα είχε λεπτά χείλη. Προς τη μήνυτες που δεν τα έχει πειράξει. Πολύ ωραία, μας αρέσουνε, όμορφες, ωραία κορίτσια. Εννοείται και νομίζω ότι αυτή είναι μια φωτογραφία που ανέβασε η ίδια στο Instagram, γι' αυτό mm-hmm. έχει και λίγο κάτι φίλτρα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο σε μια άλλη αγαπημένη. Εγώ θα πω ότι μ' αρέσουν οι μαμάδες με τις κόρες να φωτογραφίζονται έτσι, είναι πολύ ωραία. Ναι. Εδώ για τη γαλλική Vogue. Σίντι Κρόφορντ. Σίντι Κρόφορντ. Για την ελληνική Vogue. Είναι αυτό. Με για την κόρη της. Γαλλική. Για ελληνική, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω γαλλική. Είπα και εγώ. Λοιπόν, ναι, έχουμε και εγώ. Σίντι Κρόφορντ με την κόρη της την Κάια. Κάια, ωραίο όνομα. Kaya. Έτσι. Η Σίντι Κρόφορντ παραμένει πάρα πολύ όμορφη. Κλασική αξία. Κλασική αξία. Έχουμε πει όμως ότι η Ελληνίδα Σίντι Κρόφορντ είναι η ξαδέρφη μου η Βίκη Κιτσάκη. Το έχουμε πει. Το έχουμε πει, έτσι, που διαμένει... Το έχουμε πει σε περσινή εκπομπή. Όχι σε περσινή. Και σε φετινή το είχαμε πει. Στην εκπομπή στο Πάσχα που είπαμε ότι ήταν εδώ η ξαδέρφη μου που το μένει στην Κρήτη, βέβαια, και έκανε και modeling, απλά και την χαρακτήριζαν έτσι, δηλαδή, εδώ, οι ειδικές πασαρέλες. Ναι, ο κόσμος, και να κάνω και... Έκανε οικογένεια, έχει αποσυρθεί και είναι αισθητικός. Πάρα πολύ όμορφη. Θα κάνω παράπονο που δεν τη φέραμε, βέβαια. Αφού δεν είχαμε εκπομπές, ήταν μέσα στο Πάσχα. Να έρθει, ναι, έρθει. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα την κάνουμε. Βεβαίως και θα έρθει. Θα μας έρθει. Να πούμε και στην Κρήτη. Βεβαίως να πούμε χαιρετισμού στην Κρήτη. Στη Βίκη μας εκεί την όμορφη, η οποία Βίκη βέβαια είναι ξανθιά όμως, έτσι, φυσική και αυτή. Εντάξει, ξανθιά σύντικο. Είμαστε ξανθές. Εδώ η κόρη πάντως μοιάζει πολύ, νομίζω. Εντάξει, της μοιάζει πολύ, αλλά όχι και πάρα πολύ εκπληκτικά. Πιστεύω ότι προσπαθούν να μοιάσει στη μαμά. Έτσι, mm-hmm. μοιάζει, έχει χαρακτηριστικά σίγουρα, αλλά προσπαθούν να μοιάσει. Επίσης, την Κρόφορντ έχει και γιο, νομίζω. Ναι, και η κόρη της νομίζω ότι ασχολείται ήδη με το modeling. Ναι, κάτι κάνει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εδώ περάσει την επόμενη, Julianne Moore. Julianne Moore.
Μετά είναι η δικιά μου η αγαπημένη. Και έχει και την κόρη της τη Λίβνα. Α, μετά έτσι. Α, ναι, είναι και η δικιά σου αγαπημένη μετά, σωστά. Ναι. Θα σας πω ό,τι θέλετε εκεί. Μην μπερδεύουμε λοιπόν, τον κόσμο, στην Τζούλια πρώτα. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι και εδώ έχουν το ίδιο χρώμα στα μαλλιά, με λίγο πιο σκούρο η μαμά. Εντάξει, όταν βάφουμε τα μαλλιά μας, μπορεί να μην το δεν το πετυχαίνουμε ποτέ το φυσικό μας χρώμα. Το ξέρω και αυτή είναι μια ηλικία πια. Ναι, ή πιο αυτό. Είναι όμως. Έχει πάρει η κόρη αυτή την ωραία, την αριστοκρατική επιδερμίδα της μαμάς της, τη λευκή, με αυτό το μαλλί που κάνει αυτή την ωραία αντίθεση. Έχουν μια αριστοκρατικότητα, μια λεπτότητα, μια έτσι. Το ντύσιμό τους είναι πολύ ωραίο, όπως το λέω. Αριστοκρατικό και για τις δύο. Μας σωστό. Αρέσει πάρα και πολύ. Και κατάλληλο για την ηλικία της κάθε πιάς. Βέβαια, ναι. Είπαμε. Mm-hmm. Έτσι. Και η κοπελίτσα αυτή είναι μικρούλα, είναι μια χαρά. Έτσι. Νομίζω 15. Ναι, εντάξει, είναι σωστά αντιμένη για την ηλικία είναι, της. Ναι. Αντίθετα με την κόρη της δικιάς μου αγαπημένης εδώ. Για βάλε εδώ τώρα, σου δίνω πάσα σε αυτό. Της. Εδώ, έτσι, αγαπημένη Μαντόνα. Εγώ την αγαπώ της. Τη Μαντόνα με την κόρη της, έτσι, η οποία, η Λούρδη. Λούρδη. Η Λούρδη, με ποιον είναι έχει την κόρη, με τον... Νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε με ποιον είναι. Και εγώ δεν θυμάμαι, ναι, με ποιον... Έχει τη Λούρδη. Εγώ μπορώ να πω όμως, σαν παρασκήνιο, τη Λούρδη, όταν ήταν μικρότερη και πριν περίπου 10 χρόνια, 11, είχε φάει το κεφάλι της Μαντόνα, ήθελε να πάει στο casting για το Harry Potter. Ναι, ήθελε να παίξει σε ένα ρόλο το 2004-2005 το casting. Δεν την άφησε να πάει τελικά η Μαντόνα και δεν πήρε το ρόλο. Ήταν για τη ρόλο της Λούνα Λάμπουτο, σε ξέρουνε. Εγώ ότι ξέρω από Χάρι Πότερ είναι από τον Χριστόφορο, έτσι. Ναι. Το λέω αυτό σαν... Τα λέω, ναι, όχι, τα λέω γιατί τα ανεβάζει και διάφορα εκεί πέρα και με βάζει μετά σε ίντριγκα και κάθομαι και ψάχνω και διαβάζω γιατί λέω εντάξει, ο Χριστόφορος μαθαίνει για τα δικά μου. Πρέπει να μάθω και εγώ για τον Χριστόφορο. Πρέπει να σου κάνω ιδιαίτερα κάποια στιγμή. Πρέπει ιδιαίτερα, ναι. Τώρα το καλοκαίρι, Τώρα. Με αφήσω να κάνω διακοπές και μετά. Για να μην ξεχάσει το Σεπτέμβριο. Έτσι, βέβαια. Θα έρθουμε και με καινούργια στήλη. Θα κάνουμε μαζί με τον Χριστόφορο. Α, και άλλη στήλη. Θα το δούμε. Ναι, κινηματογράφος. Μην αποκαλύψει ακόμα τη σχέδια για τη νέα σεζόν. Όχι, ακόμα δεν έχουμε ένα μήνα ακόμα για την όχι, σεζόν. Όχι, για να μας πει και ο κόσμος τι θέλει να δει. Α, ναι, σωστό. Ναι. Περάσαμε πολύ γρήγορα στη Μαντόνα. Γιατί την αφήσαμε τη Μαντόνα, γιατί αφήσαμε τη Μαντόνα, τη θεά. Θέλουμε πάλι Μαντόνα. Εγώ να πω ότι όταν πηγαίναμε σχολείο, δινόμασταν όλες Μαντόνα. Όλες. Εντάξει, όχι, όλες. Εντάξει, όλες... είναι είδωλο η Μαντόνα. Είναι είδωλο η Μαντόνα, είναι φωνάρα, είναι... χορεύει πολύ ωραία. Show τι woman. Να πούμε, showwoman, είναι απίστευτη και έχω πάει να πω και στη συναυλία της, έτσι. Βέβαια, νομίζω πρέπει να κάνει λίγο μαθήματα στήλη στην κόρη. Κοίταξε, η κόρη της, σίγουρα και η Μαντόνα ήταν μελαχρινή, το ξέρουμε, ναι, έτσι. Ναι. Έχει κρατήσει το φυσικό χρώμα στα μαλλιά της. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει τη μαμά της. Δεν τη μοιάζει. Και εγώ δεν νομίζω ότι μοιάζει ιδιαίτερα. Εντάξει, είναι ένα λεπτό κορίτσι, αδύνατο κορίτσι, χωρίς τίποτα άλλο στο σώμα της. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τη χαρακτηρίζει για κάτι, ούτε για το στήθος της, ούτε για τους γλουτούς της, ούτε... Εντάξει, είναι ένα μέτριο κορίτσι που αν δεν ήταν και κόρη της Μαντόνα, θα ήταν τελείως αδιάφορη. Mm-hmm. Αν μας αποκάλυψε την επόμενη, ναι. Ναι, ασχολείται με διάφορα. Σχεδιάζει ρούχα. Κάνει διάφορα. Εντάξει, με μαμά τη Μαντόνα. Λογικό. Εδώ σε πιο οικογενειακές στιγμές. Ναι. Ηθοποιώ πάλι, Τζένιφερ Γκάρνερ, με την κόρη της Βάιολετ και φυσικά. Ναι. Παντρεμένη με τον Μπεν Άφλεκ, έτσι. Α, μάλιστα. Πού τα ξέρω αυτά. Άμα τους δώσω καμιά φωτογραφία μαζί. Εγώ εστιάζω, Χριστόφορε, στο τι φοράρε, έτσι. Σωστά. Σε απλή, καθημερινή, αυτό που λέμε. Εντάξει, βλέπω και αυτό ότι και η Σταρ, αυτό που λέω εγώ, ότι δεν χρειάζεται στην καθημερινότητά μας να ντυνόμαστε υπερβολικά και να βγαίνουμε έξω. Και αυτό που λέω εγώ, δηλαδή φορέσω εγώ αυτό το φουστάρι τώρα να έρθω εδώ, είναι η εκπομπή μου, είμαι η στήλη μου. Δηλαδή πρέπει να υποστηρίξω την εκπομπή και τη στήλη. Δεν γίνεται να έρθω. Ενώ δεν θα βάλω αυτό το φουστάρι τώρα να βγω ούτε για καφέ ή από πότε ναι, φορά. Έτσι, λοιπόν, στην καθημερινότητά μας να προτιμάμε την απλότητα. Mm-hmm. Και να ντυνόμαστε σωστά, το ξαναλέμε, ανάλογα με την ώρα. Βλέπε παραδείγματα εδώ. Έτσι, τρώνε παγωτάκι. Τρώνε παγωτάκι. Τζένιφερ Γκάρνερ, πιο γνωστή για τους ρόλους της σαν Ηλέκτρα, την υπερηρωίδα της Marvel. Mm-hmm. Έχει παίξει τον Daredevil, έχει παίξει. Η κόρη της είναι λίγο ντυμένη περίεργα, έτσι. Έχει ένα στυλ. Έχει ένα στυλ. Εντάξει, έχει στυλ. Μπαίνουμε σε αυτό ότι είναι περίεργα ντυμένη για κοριτσάκι. Συνήθως τα κοριτσάκια έχουμε μάθει να ντύνονται αλλιώς. Ναι. Διαφορετικά, αλλά αυτό το ντύσιμό της έχει ένα στυλ. Και είπα παγωτάκι. Όταν λέω παγωτάκι.
Ποιον σκέφτομαι. Την Νεκταρία. Καλά, και το Νεκταράκι, μας να της δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς. Σκέφτομαι την Αλίκη, την κόρη της Σιμέλας. Α, βέβαια. Λατρεύει το παγωτό η Αλίκη, της λέει στην παπάτσα. Μαμά, πότε θα έρθει το καλοκαίρι, θέλω να φάω παγωτό. Έτσι, όταν είναι το παγωτό, το έχω συνδυάσει με την Αλίκη πλέον. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Σιμέλα και στην Αλίκη και σε όλους εκεί στο. Σε όλους. Και στην παπάτσα τη Σιμέλα που μας βλέπει. Σωστά. Λοιπόν, εδώ έχουμε φυσικά πάρει στην Τζένιφερ Λόπες με τα διδυμάκια. Μαξιμίλιαν και Έμι. Και Έμι, έτσι. Πραγματικά τα έχει φιγουρίνια τα παιδιά της. Έχουν στυλ. Έχουν στυλ. Είναι πολύ ωραία στο ντύσιμο τους και αυτά. Αν και να πω ότι δεν έχουν πάρει δυστυχώς από τη μπαμπά τα παιδιά. Νομίζω δεν μοιάζουν πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Τι δεν μοιάζουν πολύ, δεν μοιάζουν καθόλου. Εντάξει, μη είσαι αυστηρία και κάτι θα έχουν. Εντάξει, κάτι θα λίγο έχουν. Λίγο, δεν μοιάζουν, όπως δεν τα βλέπεις και λες, α, είναι τα παιδάκια. Δεν ξέρουμε βέβαια μεγαλώνοντας τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, είναι και λίγο μικρούλια αυτά. Εντάξει, φέρνουν στον μπαμπά τους πολύ, έτσι. Πάντως είναι στυλάκι άψογο, έτσι, δεν έχει να πει τίποτα. Ναι, πάντα. Είναι τα παιδιά της, είναι φιγουρίνια όταν κυκλοφορούν και σε στιγμές δηλαδή έτσι που τους έχουν πιάσει σε παράτσι και αυτά με κάτι ωραία μαγιό, η μικρή με φιωγκάκια και αυτά και ο μικρός με ωραίες βερμουδίτσες μαγιό, πάντα με στυλάτα, καπέλα, πολύ ωραία και σαν γιονάρα τους φοράνε προσεγμένα, είναι πολύ, λέω, αναφέρομαι σε μια φωτογραφία που είχα δει τελευταία, πάντα τα είναι πολύ από τα παιδιά της, θεωρούνται από τα πιο καλοντημένα στον χώρο, σαφέστε, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Και η ίδια μεγάλη στάρ, μεγάλη εννοείται. Υπέροχη, την αγαπάμε, φωνάρα, κορμάρα, από όλα. Από όλα. Όλα τα άρα μαζεμένα, όλα τα συμπεράσματα. Έτσι, λοιπόν, και βλέπουμε με πόσο γλυκύτητα κοιτάζει τα παιδιά της, έτσι. Και καλή μαμά εκτός από όλα τα άλλα. Ναι, ναι. Εδώ εντάξει, θα πούμε κορυφαία ηθοποιός. Αλίμονο. Εδώ Meryl Streep με τη μεγάλη της κόρη, έτσι. Την Mamie, νομίζω λέγεται Mamie. Η Mamie, Mamie. Κάπως έτσι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς, εγώ έχω τρομάξει να σου πω γιατί είναι ίδιες. Δηλαδή είναι σχεδόν φωτοτυπία. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ. Και έχουν παίξει και μαζί σε μια σειρά. Μου έχουν πει επανειλημμένα ότι εγώ τις φέρνω λίγο. Λες. Δεν ξέρω, μου το έχουν πει αυτό επανειλημμένα. Για. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Πόσα Όσκαρ έχει η Μαρίνα. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Έχουν. Μόνο στα Όσκαρ δεν είναι καλή από. Η Meryl Streep πάντως νομίζω ότι δεν έχει κερδίσει πολλά Όσκαρ, αλλά έχει το ρεκόρ για τις υποψηφιότητες. Ναι, έχει 13, 14, 15, πόσο έχει. Πέρυσι, ναι, έχει, ναι, το ρεκόρ. Έχει πολλές. Ναι. Την αγαπάμε. Ναι, ναι, ίσως να φέρεις λίγο Μαρίνα τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, μου το έχουν πει ότι τις φέρνει το λιγάκι. Μπορεί. Θέλεις να κάνουμε ένα κοντινό στη Μαρίνα, να τις βάλουμε δίπλα αντιπαράθεση. Ω, δεν έχω πολύ καλό μακιγιά σήμερα. Δεν προλάβει να τίποτα σήμερα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Ναι, η αλήθεια ότι φέρεις λίγο. Ναι, μου το έχουν πει επανειλημμένως ότι τις φέρνει το λιγάκι. Μια χαρά προσόντι είναι αυτό. Ναι, μόνο δεν βαριέσαι. Μήπως να ασχοληθείς και με την υποκριτική κι εσύ. Λες να έχω και τέτοιο ταλέντο και να μην το ξέρω. Γιατί όχι. Μπορεί. Θα το δούμε. Πάντως εδώ είναι οι ίδιες να πούμε. Meryl Streep και κόρη είναι. Κάνω σήμερα αυτό που έχω πει. Ότι να φοράμε ένα ρούχο και να μην το διορθώνουμε. Αλλά είναι μερικά ρούχα που δεν μπορείς να τα διορθώσεις. Που πρέπει να τα διορθώνεις. Δεν το βλέπει κανένας, μην εγχώνεις, δεν το προσέχουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πάμε σε Τζάντα Πίκετ Σμιθ. Η γυναίκα του Will Smith. Του Will Smith. Με την κόρη της, τη Willow. Ναι. Η Willow, να πούμε, είναι και τραγουδίστρια και μοντέλο, ναι, και. Απ' όλα. Λίγο απ' όλα, κυρίως τραγουδίστρια, νομίζω. Ναι, κυρίως τραγουδίστρια, θα να τη πω κι εγώ να εστιάσει εκεί, γιατί για το μοντέλο δεν μ' αρέσει. Μοντέλο, νομίζω έχει κάνει απλά φωτογραφίες, δεν ξέρω αν είναι επαγγελματία. Τέλος, ναι, πάντων, ασχολείται με διάφορα και εκεί. Είναι λογικό, με πατέρα το Will Smith και την Τζάντα, ναι, εδώ, ναι, μετά. Ναι. Ομοιότητα υπάρχει και μοιάζουν και στο, ναι, Will Smith τα παιδιά. Βέβαια η μαμά έχει πειράξει αρκετά το πρόσωπό της. Εντάξει. Το λένε αυτό, εντάξει. Φαίνονται οι γωνίες, όλες το πρόσωπό της. Και έχουν και παρόμοιο στυλ στο ντύσιμο, ε. Ναι, παρόμοιο στυλ, εντάξει. Μου αρέσει το ντύσιμο τους, είναι ωραία και για τις δύο, τόσο όσο πρέπει για την κάθε μια. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί της μαμάς. Το θεωρώ από τα πιο ωραία χτενίσματα, κουρέματα και χτενίσματα. Πρώτο κούρεμα είναι αυτό και μετά χτενίσμα. Mm-hmm. Το μαλλί. Πάρα πολύ ωραία και η κόρη καλή. Okay. Τέλεια. Πάμε σε πιο extreme καταστάσεις. Πάμε, πάμε να δούμε. Συνεχίζουμε με Sharon Osbourne και την κόρη της Kelly Osbourne. Kelly. Ναι. Φυσικά είναι η γυναίκα του Ozzy Osbourne και, ναι, ναι, η κόρη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι η μαμά έχει μοιάσει την κόρη. Σε όλα. Λες, όχι το αντίθετο. Η μαμά έχει μοιάσει την κόρη ή η κόρη στη μαμά. Δεν ξέρω τώρα, για πες εσύ. Γενικά έχουν, χαρακτηρίζονται από το extreme ντύσιμο και όπως, ναι, καταλαβαίνετε και το μαλλί είναι λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά βέβαια το μαλλί αυτό είναι της μόδας από ό,τι μας έχει πει η Σιμέλα, έτσι, το, ναι, ναι, δεξιά της Kelly.
Ναι, η Σιμέλα το είχε κάνει και πιο ροζ, θυμάσαι, όχι μόνο εδώ στην εκπομπή όταν και είχε και στην Eurovision γίνει. Το είχαμε δει φέτος. Ναι, ναι, και στην Eurovision, ναι. Γενικά, και στο σωματότυπο μοιάζουν, είναι λίγο νταρντανούλες. Είναι. Έτσι. Αυτό ναι. Το παλτουδάκι της Σάρων είναι λίγο φλωράλ, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο αυτό. Είναι, όχι λίγο, είναι φλωράλ, αλλά είναι ωραία. Έχει ωραίους συνδυασμούς, πολύ ωραίο συνδυασμένο με το φουστάνι. Έτσι, πολύ ωραία με το χρώμα των μαλλιών της. Έτσι, είναι... Για εκείνη το βρίσκω πολύ ήσυχο, έτσι. Αυτό πρέπει να πω, ναι. Σε σχέση αν σκεφτούμε τον Όζι Όσμπορν και πώς είναι ναι. Το και στυλ του. Γενικά, ναι, αυτό ναι. Είναι μαζεμένο και για τη μαμά και για την κόρη. Είναι οκ, okay, δηλαδή. Και τις δύο αλλά μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι όπως λέω εγώ ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είδες πριν που δείχναμε, πια δείχναμε την Ντέμι Μουρ με την κόρη της. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικό, δηλαδή το να βλέπεις μια μαμά με κόρη να μοιάζουν τόσο πολύ έξω εμφανισιακά, να αντιγράφει μία από την άλλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Η κάθε μία πρέπει να έχει την ηλικία της. Εδώ. Εδώ, για πες τώρα. Η Kris Jenner με φυσικά την Kim Kardashian. Kim Kardashian αριστερά. Μοιάζει πάρα πολύ τη μαμά της, έτσι. Εννοείται. Ναι. Έχουν και το μία από τις αδερφές Kardashian, εντάξει, ναι, πολλές. Ναι, 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 ναι. Η πιο γνωστή, λέω εγώ, αυτή δεν είναι η πιο γνωστή. Ναι. Αυτή της πήρε η αδερφή της τον άντρα. Κάτι έχουν κάνει κάτι εκεί μεταξύ τους, έχουν μπλέξει αυτοί, ναι. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Ναι. Δεν βαριέσαι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, λοιπόν. Έχουν μπλέξει λίγο τα οικογενειακά τους. Λίγο τα... Ναι, να μην πούμε τα μπούτια τους, λίγο τα οπισθιά τους. Έχουν μπλέξει, έχουν ένα θεματάκι εκεί. Λίγο περίσσια. Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιακές παρουσίες και μάνα και κόρη. Εντυπωσιακές, βλέπουμε εδώ τι βλέπεις, Χριστόφρο, ότι έχουν το ίδιο μακιγιάζ, έτσι. Ναι. Έχουν το ίδιο μακιγιάζ, τα ίδια χρώματα, το ίδιο μάτι, το ίδιο βάψιμο στα χείλη. Και προφανώς τον ίδιο στυλίστα. Το ή ίδιο, τον άνθρωπο που τους περιποιεί. Πώς τους λένε αυτούς, τους λένε... Το, ναι, 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 αυτούς. Ναι. Όλους αυτούς. Στυλίστες λέμε με τα ρούχα, ενώ, ναι, συνήθως. Ναι, τέλος πάντων, τον ίδιο κομμωτή, τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία, αν και εγώ είμαι κατά στο οι μεγάλες γυναίκες να βάφουν τόσο έντονα τα μάτια της, εδώ της προκειμένης κυρίας, δεν ξέρω αν είναι η φωτογραφία η συγκεκριμένη, πάντως της δείχνει ωραία. Μας αρέσει. Μας αρέσει. Μας αρέσουν τα κορίτσια. Τώρα, έχουμε τη Σελίνα Γκομέζ με την μαμά της, τη Μάντι. Α, μάλιστα. Το πήγαμε λίγο ανάποδα, δεν είναι διάσημη δεν μαμά, αλλά είναι η διάσημη κόρη. Ναι, 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 ωραία. Είναι ωραία να βλέπουμε και τη Σελίνα Γκομέζ. Μην είναι πάντα, λοιπόν. Η πρώην του Μπίμπερ, θα πω εγώ. Ναι, πολύ αδύνατη, μωρέ Χριστόφορε. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Τραγουδίστρια και ηθοποιός η Σελίνα. Εντάξει. Και τι πάει να πει αυτό. Δεν ξέρω, είναι αυτό το πρότυπο που λέγαμε. Ότι... Εντάξει. Πλέον αυτό το πρότυπο ευτυχώς έχει αρχίσει. Έχει αρχίσει και. Ναι. Έτσι. Έχουμε πει ότι ο φακός βάζει κιλά. Και εμένα με βλέπουν έξω και μου λένε Μαρίνα, τηλεόραση φαίνεται πιο γεμάτη. Εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά αυτό παρά είναι. Δηλαδή είναι πιο ωραίο να φαίνεται υγιές πλέον. Το έχουμε πει. Δεν φαίνεται αυτό, φαίνεται άρρωστο. Δεν είναι ωραίο. Ωστόσο, όμως, ας μείνουμε στο πρόσωπο το οποίο είναι θεϊκό και της μαμάς. Και... Μοιάζουν κιόλας. Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ. Οπότε βλέπουμε ότι η κόρη έχει μοιάσει τη μαμά και δεν έχει πειράξει το πρόσωπό της. Ωραία. Στην ίδια λογική θα δούμε την Taylor Swift με τη μητέρα της, την Άντρεα. Και εδώ μοιάζουν πάρα πολύ. Αν εξαιρέσεις... εντάξει, ότι το ξανθό το μαλλί που είναι πιο ξανθό και δείχνει διαφορετικά, είναι πάρα πολύ ωραία ντυμένες και οι δύο, πολύ σωστά, ωραίες. Και εδώ αδύνατη είναι κοπέλα, ναι, αλλά της πάει είναι ένα ωραίο φουστάνι σε μια έξοδο, είναι πολύ ωραίο, της ανοίγει λίγο το μπούστο και η μαμά της πολύ σωστά ντυμένη για την ηλικία της, πολύ ωραίες, χρωματικά ταιριαστές. Πολύ ωραίες, μας αρέσουν. Μεγάλη επιτυχία σαν τραγουδίστρια Taylor Swift φυσικά. Και βάλαμε και τον πρώην. Αφού είχαμε τη Σελένα Γκόμεζ, δεν βάλαμε τον πρώην. Βέβαια, να τον βάλουμε και τον Justin Bieber. Σε λίγο μικρότερη ηλικία, βέβαια. Την μητέρα του, την Πάτη. Θα τον δούμε, είναι λίγο παλαιότερη φωτογραφία. Τώρα έχει μεγαλώσει. Λίγο παλαιότερη. Έχει μεγαλώσει λίγο, Bieber. Αλλά νομίζω, θα σου πω γιατί μπήκε αυτή η φωτογραφία. Η μαμά του εντωμεταξύ φαίνεται εδώ σε αυτή τη φωτογραφία. Σαν αδερφή του. Σαν αδερφή του, γιατί είναι πολύ μικρό αυτό. Και η μαμά του ούτως ή άλλως είναι μικρή. Εντάξει. Εδώ νομίζω πάντως ότι μοιάζουν περισσότερο από ότι μοιάζουν τώρα. Πάρα πολύ, ναι. Μοιάζουν πολύ εδώ στο στόμα, στο χαμόγελο. Εγώ έβγαλα και λίγο καμιά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, είχα βγάλει και λίγο νωρίτερα. Συμβαίνει γι' αυτό. Λοιπόν, μοιάζουν, ναι, σε αυτή τη φωτογραφία μοιάζουν πάρα πολύ, έτσι. Justin Bieber. Ναι. Και νομίζω είναι και αυτή από τις αγαπημένες σου, η επόμενη κυρία. Mm-hmm, έχουμε σχολιάσει πολύ και στα Όσκαρ και σε αυτά. Ναι, 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 μας αρέσει γιατί είναι από τις πιο καλοντυμένες.
Πάντα είναι πολύ κομψή, σηκάτη, πολύ μας αρέσει. Θα τη δούμε στην επόμενη φωτογραφία. Ναι, ναι. Εδώ, Σαρλίζ Θερόν. Μας αρέσει. Φοράει ωραία φουστάνια, έχει ωραίο σώμα, ξέρει πώς να στηθεί στο φακό. Έχει εκπληκτικό πλατή, χαμόγελο πάντα που μου αρέσει και είναι και ξανθιά σαν εμένα. Σωστό. Και η μαμά της είναι η Γκέντα. Γκέντα. Έτσι. Ωραία και η μαμά της. Εντάξει. Το γονίδιο. Το γονίδιο θα έπρεπε να συμβουλέψει λίγο τη μαμά, μάλλον συμβούλεψε τη μαμά, αλλά η μαμά εκεί με τον ενθουσιασμό την άφησε λίγο την εσάρπα και έφυγε. Τα μπρατσάκια δεν είναι τόσο ωραία για αποκάλυψη, όπως δεν ήταν και τα δικά μου. Τα φτιάχνω τώρα σιγά σιγά. Έχω ξεκινήσει. Λοιπόν, εντυπωσιακή παρουσία σίγουρα. Ναι, πολύ ωραίες. Δεν έχουμε μόνο μαμάδες και κόρες, όπως είδαμε, έχουμε και μαμάδες και γιους. Και γιους. Τον οποίο εδώ, εντάξει, αυτή τη μαμά την αγαπάμε, έτσι. Βικτόρια Μπέκαμ, ποιος δεν αγαπάει, Βικτόρια Μπέκαμ. Εντάξει, την βρίσκουμε λίγο αδύνατη όμως, πολύ έτσι. Είναι. Λίγο. Ναι, είναι αρκετά. Λίγο περιβολικά. Και εδώ είναι ένας ο γιος, νομίζω μεγαλύτερος είναι ο Μπρούκλιν. Ναι, αυτός, όχι, νομίζω είναι ο δεύτερος αυτός. Αυτός είναι ο Μπρούκλιν. Δεν ξέρω αν είναι ο δεύτερος ή ο πρώτος. Ναι, έχει τρεις γιους, εν πάση περιπτώσει. Εκτός αν η φωτογραφία είναι αρκετά πιο παλιά. Όχι, ο μεγάλος της ο γιος είναι. Εκτός αν εδώ είναι σε πιο μικρή ηλικία και δεν τους ξεχωρίζω. Τέλος πάντων, ένα από τους γιους της. Αυτός δεν μ' αρέσει εμένα πάντως. Ο άλλος είναι ο πιο ωραίος. Εκτός αν το λατρεύει η φωτογραφία. Α, εννοείς από τους τρεις γιους. Ναι, εντάξει. Δεν τους βάλαμε μαζί να έχουμε την ιδέα. Ο οποίος κάνει και modeling, έτσι ο μεγάλος. Έχουν κάνει modeling. Λοιπόν, μου λέει ο θείος μου, να πω εγώ για τη Βικτόρια Μπέκαμ. Μου λέει πόσο νερό πίνεις. Λέω θεία με το ζόρι. Θεία μου 1,5 λίτρο πίνω με το ζόρι. Τώρα βέβαια το έχω βελτιώσει, πίνω περισσότερο. Μου λέει η Βικτόρια τη βλέπεις τι fit είναι. Πίνει 6 λίτρα νερό την ημέρα. Καταρχάς εντυπωσιάζομαι που ο θείος σου ξέρει πόσα λίτρα νερό παίζει, πίνει η Βικτόρια. Είναι 65 ο θείος, αλλά προσέχει πάρα πολύ. Χαιρετισμού στο θείο Γιώργο. Α, εδώ να πω στο κοντρόλ ότι ο θείος Γιώργος είναι ο σύζυγος της θείας μου της Αλεξάνδρας. Ο μπαμπάς τον ξέρει το κοντρόλ μου, ναι. Μ' αρέσει που έχουμε αυτή την επικοινωνία. Είδατε, είμαστε τελείως μεταξύ μας, δεν υπάρχει. Δημοτάτε, έχει συνέχεια. Ο οποίος θείος μου προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του και όλα αυτά και έχει ασχοληθεί πολύ. Και προσπαθεί να με παροτρύνει και εμένα να κάνω το ίδιο. Και ούτως ή άλλως και εσύ μας έχεις πει ότι η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική, πόσο μάλλον. Αλλά να πω την αλήθεια. Όταν κάποιος πίνει 6 λίτρα νερό την ημέρα, πρέπει να είναι δίπλα από την τουαλέτα, να μην δουλεύει. Μπορεί να ισχύει. Άμα δουλεύεις, πρέπει να πηγαίνει συνέχεια τουαλέτα. Κοίταξε, η Βικτόρια δεν νομίζω ότι έχει πολύ ανάγκη στην εργασία. Γι' αυτό λέω ότι εμείς, αν πίνουμε κάθε μέρα τόσο νερό, εντάξει, πρέπει να είμαστε δίπλα από την τουαλέτα. Και νομίζω ότι είναι και υπερβολικό, γιατί λένε ότι και η υπερβολική ποσότητα νερού δεν κάνει σωστό στον οργανισμό. Ότι δεν αφήνει τους νεφρούς, ότι δεν μπορούν οι νεφροί να του. Να το αξιοποιήσουν, να το μεταβολήσουν. Ναι, 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 να το μεταβολήσουν, ναι. Πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, νομίζω, μου έχει πει η φίλη μου η Μαρία, η γιατρός, φιλάκια Μαράκη μου, σε αγαπάω πολύ, ότι είναι όλους τους θυμήθηκα σήμερα. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Νομίζω ότι έχει πει ότι μέχρι 3 λίτρα πιστεύω ότι είναι το μέγιστο που πρέπει να καταναλώνουμε. Θα με το πει μετά και θα το πω την επόμενη εβδομάδα αυτό. Αυτά λοιπόν με την Βικτόρια. Ναι, να πάμε στην επόμενη φωτογραφία μας. Εδώ έχουμε ξεσκώσει έλα αντιδράσεω. Γιατί, για πες μου. Καταρχάς βλέπουμε την Pink ναι. Με την κόρη της Willow. Εμένα και αυτή η Pink μου αρέσει πάρα πολύ, τη λατρεύω, λατρεύω όλα. Καλά, λατρεύω τη μουσική της. Μου αρέσουν εμένα αυτού του είδους η μουσική. Είναι από τη μουσική που ακούω, μου αρέσει, μου αρέσουν. Να λένε για τα κουρέματά της, ναι. Οι αντιδράσεις έχουν γίνει γιατί. Γιατί γίνει το κορίτσι σαν να είναι αγόρι. Και γενικότερα έχει δηλώσει ότι τα παιδιά της τα μεγαλώνει σαν gender neutral, σαν σε φίλο ουδέτερο. Ναι, σαν ουδέτερα. Σαν ουδέτερο φίλο. Δηλαδή αφήνει τα παιδιά της. Εγώ πιστεύω ότι ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία ότι δεν μπορεί να ξέρει πώς θέλει να ντυθεί. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το παιδάκι να ντύνεται έτσι μόνο του. Δεν ξέρω, έχει ξεσκώσει η αντιδράσεων. Ναι. Γιατί έχει ένα γιο, θυμίζω πιο μικρό. Ναι, ναι. Και ένα από τα παιδιά, τα βιολογικά παιδιά της, πες μου. Της Αντζελίνα Τζολί. Της Αντζελίνα Τζολί. Εντάξει, του αρέσει να δίνεται περισσότερο αγορίστικα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι επιτυχημένο. Εδώ φαίνεται ότι είναι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, το καθοδηγεί αυτό το πράγμα. Την αγαπάω, είπαμε, τη λατρεύω, μου αρέσει το στυλ της, μου αρέσει η μουσική της, μου αρέσουν τα μαλλιά της, αλλά αυτό το πράγμα όχι. Δεν συμφωνώ μαζί της. Πιστεύω ότι είναι καθοδηγούμενο. Τέλος πάντων. Ναι, εγώ θα πω ότι αυτή ήταν η Pink με την κόρη της. Μάλιστα.
Πάμε τώρα. Και εκείνη βλέπουμε ότι είναι ντυμένη σαν άνδρας. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι αυτό το στυλ το ιδιαίτερο. Δεν είναι ανδρόγυνο, έτσι. Ναι. Άλλο το ανδρόγυνο, αυτό είναι ανδρικό το στυλ. Ωραία, εδώ περάσαμε στον μπαμπά. Ναι, μιλήσαμε στην αρχή. Ο Μάικλ Ντάγκλας Ολ με τον Ντίλαν και την Κάρι. Ναι, που εδώ φαίνεται ότι ο γιος μοιάζει τον μπαμπά, έτσι. Ναι, νομίζω. Φαίνεται η φωτογραφία. Η κόρη έχει και από τη μαμά έχει πάρει εδώ το πηγούνι της. Εντάξει. Ελπίζω να πάρει το εκρηκτικό της σώμα, έτσι. Πολύ ωραίο σώμα. Και τα δύο παιδιά στη Σομπίζου, οπότε ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Ναι. Τι βάλαμε και αυτή για να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Will Smith, ναι, αφού είδαμε τη γυναίκα, να δούμε και, και τον γιο του, τον Τζέιντεν. Και μετά θα πάμε στο δικό μου τον αγαπημένο. Ωραία. Μετά στον, επίτηδες το βάλαμε τον επόμενο. Λοιπόν, ναι, εδώ κι αν έχουμε θύελλα αντιδράσεων, επίσης. Γιατί. Καταρχάς, τα ξέρει πιο καλά. Βλέπεις το στυλ, έτσι. Εμένα μου αρέσει. Τώρα τα κόψε βέβαια τα μαλλιά αυτά να πούμε. Ναι, τα κόψε ο πατέρας, αλλά οκ. Okay. Ναι, εμένα μου αρέσει, εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, καταρχάς δεν είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι. Είναι όμορφο αγόρι. Εμένα μου αρέσει αυτό το παιδάκι, είναι όμορφο. Είδες ενώ πριν η κοπέλα που είπα δεν μου άρεσε. Έτσι, είναι όμορφο και γενικά στους Αφροαμερικανούς μου αρέσει αυτό το μαλλί, βρε παιδί μου. Τους δίνει ένα στυλ. Οι άνθρωποι έχουν αυτό το μαλλί, τους έχει αδικήσει η φύση, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Okay, αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει και για την ηλικία του, ωραίο και τρελιάρικο. Ο Τζέιντεν Σμιθ, ο οποίος είναι τραγουδιστής ράπερ, έχει παίξει ταινίες, στο Karate Kid το reboot του 2010, έχει κάνει διάφορα, κάνει γυμναστική, κάνει καποέρα, κάνει διάφορα, όμως έχει σηκωθεί θύελλα, γιατί πολλοί σχολιάζουν τη σεξουαλικότητά του, ποια μπορεί να είναι η σεξουαλικότητα του παιδιού αυτού, διότι έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές με φορέματα. Α, με φούστα, με φορέματα γυναικεία. Βέβαια. Έχει πάει στο σχολείο φορώντας φόρεμα. Α, όχι φόρεμα π.χ. σαν το δικό σου ή ας πούμε στρας, αλλά φόρεμα. Μήπως τον μεγαλώνει και αυτός όπως η Pink. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει ιδιαίτερο στυλ βέβαια και μπράβο του. Θα δούμε. Θα το δείξει μόνο η πορεία. Εντάξει, 17 χρόνια είναι, να το πούμε γι' αυτό. Αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, το σχολιάσαμε. Πάμε στο δικό σου αγαπημένο, σου δίνω πάσα και σε αυτό. Τι να πω εγώ μετά. Όχι, πες το εσύ, εντάξει, το λες πιο ωραία, έχεις πιο ωραία προφορά. Clint Eastwood με το γιο του Scott. Ναι, οι οποίοι μοιάζουν πάρα πολύ. Ίδιοι. Και έτσι. Εμένα μου αρέσει. Γιατί μπορεί να μ' αρέσει, μου αρέσαν εμένα. Έβλεπα εγώ western και τέτοια, μου άρεσαν, α μην μου το έχεις. Και ήξερα ότι ήταν στους αγαπημένους, γι' αυτό και το βάλαμε κιόλας. Ναι, μου αρέσει, εντάξει, είναι ωραία. Έχουν το εδώ, έχουν και το τελείως ίδιο ντύσιμο, το ίδιο χαμόγελο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Εντάξει, δεν είναι ωραίοι, αλλά μοιάζουν. Εντάξει, εννοείται, σωστό. Είναι ωραίο, κλασικό ντύσιμο. Για να μην λέμε, ότι όταν μας αρέσει κάποιος, δεν λέμε πάντα ότι μας αρέσει και εμφανισιακά, μας αρέσει τον αγαπάμε για άλλους. Σωστό. Για άλλους λόγους. Εξαιρετικός τρόπος και συνοθέτης στην πορεία. Kate Hudson τώρα με την Goldie Hawn, την μητέρα της. Ναι. Εδώ. Πανέμορφη κόρη. Εκρηκτικό κορίτσι η Kate Hudson. Μας αρέσει. Μας αρέσει. Εντάξει, μοιάζει στη μαμά. Έτσι. Μοιάζει. Το ντύσιμο είναι λίγο. Τι? Για τη μαμά. Εντάξει, δεν είναι τώρα για την ηλικία. Εγώ το βλέπω σαν αντίθεση. Δηλαδή, η μαμά έχει αφήσει όλο τον μπούστο έξω, η κόρη έχει βάλει μια κουρτίνα και τα έχει καλύψει όλα. Ναι, εντάξει. Τώρα, για το ντύσιμο, εντάξει, τη κόρη δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελίσσεται το φουστάνι αυτό, πώς μπορεί να είναι. Να πω ότι, okay, το ντύσιμο αυτό στη μαμά δεν μ' αρέσει το τόσο έξω, δεν μ' αρέσει το τόσο γυαλιστερό όταν είμαστε τόσο μαυρισμένες και το δεν το γνωρίζω, γιατί με ρωτάει το κοντρόλ για τον παπά, με τον παπά δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε τον παπά, παιδιά. Ο κουμπάρος, πώς λέγεται. Ο κουμπάρος. Δεν ξέρω. Αν το έχετε. Α, και μπατζανάκι θέλετε. Έχουν μπλέξει τα οικογενειακά τα σόγια εμείς σήμερα. Σόου celebrity. Λοιπόν. Να πω εντάξει, να πω εδώ στιλιστικά ότι για τις μεγάλες κυρίες εκτός το ότι δεν φοράμε τόσο πολύ ντεκολτέ, εντάξει, okay, μπορούμε να το φορέσουμε σε διακοπές όλα αυτά, αποφεύγουμε όταν το δέρμα είναι και γερασμένο να φορέσουμε φανταχτερά χρώματα και υφάσματα, γιατί δείχνει το δέρμα μας ακόμη πιο γερασμένο. Ωραία. Πάμε. Και είπα γερασμένο. Κορίτσια, προσοχή στον ήλιο. Έτσι, όχι πολύ ηλιοθεραπεία, γεράζει το δέρμα. Τόσο όσο. Του είπαν εμένα σήμερα, Μαρίνα λέει πρέπει να πάρεις λίγο χρώμα. Λέω, έχω πάρει, όπως είπατε, λίγο χρώμα. Γιατί είμαι πολύ άσπη. Σούζαν Σάραντον. Και την κόρη της, την Ντέβα.
Έτσι, μοιάζουν. Μοιάζουν λίγο, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι και ίδιες, αλλά... Εντάξει. Εκεί το βλέμμα είναι... Ναι, το βλέμμα της κόρης είναι λίγο τσιτομέρο. Λες, καλά, Χριστόφορε. Κάρι, φωνάζει αυτό, δηλαδή... Εντάξει, όχι εγώ που τα βλέπω και εσύ το ξέρεις. Δηλαδή, εκτός, αν είναι η έκφραση, δηλαδή την κοπέλα. Αλλά αν ήταν η έκφραση, θα είχε κάτι ψεγαδάκι στο μέτωπο. Δεν μπορεί να είναι και το φρύδι κάγκελο και το μέτωπο σιδερωμένο. Δεν ξέρω πώς τα παρατηρείτε αυτά, εγώ δεν τα παρατηρώ. Με έχει μάθει ο στρατής μου εμένα να βλέπω από μακριά αυτά. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στο στρατή. Να στείλουμε χαιρετισμούς, θα το δω αύριο το στρατή. Το ξαναπεριμένουμε στην εκπομπή. Μας είχε πει διάφορα. Θα το πω αύριο, εδώ θα προλάβει. Αν προλαβαίνει. Ναι, και κύρος. Λοιπόν. Αυτά με τη Σούζα Σάρεντε. Αυτά, ντύσιμο. Δεν τη σχολιάζουμε. Εντάξει, σχολιάζουμε. Okay. Εντάξει, μαμά φορά λίγο διαφάνεια παραπάνω εκεί από ότι μας αρέσει και λίγο με παγιέτα μαζί, αλλά δεν μας αρέσει. Εδώ. Βαϊόλα Ντέιβις με την κόρη της, την Genesis, η οποία κόρη βλέπεις παίζει με το Όσκαρ της μαμάς. Ναι. Πολύ γνωστή ηθοποιός και πολύ καλή. Αυτό είναι. Άμα τα έχεις πολλά τα Όσκαρ, τα δίνεις στα παιδιά και παίζουν. Ορίστε. Έτσι. Ναι. Και προετοιμάζεται και για το μέλλον. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει η Genesis. Ξέρει η κοπέλα πώς να κρατήσει το Όσκαρ, πώς να έχει μια οικειότητα με τα παιδιά. Ευχαριστή μαμά στο λόγο. Βέβαια, ναι. Είναι ίδιες. Είναι πάρα πολύ ίδιες, όχι απλά ίδιες. Ναι, μας αρέσει η μαμά, είναι πολύ ωραία αντιμένη, σωστά αντιμένη. Εντάξει, το πιτσιρίκι σαν πιτσιρίκι. Ωραία. Σωστό, είναι και μικρούλα ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε, αφού την ανέφερες, ήρθε η ώρα της. Ποια ήρθε η ώρα της, Χριστόφερε? Αντζελίνα Τζολί. Έλα, να μην είχαμε τώρα. Να τη, με την κόρη τη. Με την κόρη τη ψιλοφλέγεται, νομίζω. Να το πω, θα το πω. Λοιπόν, επειδή εγώ σουρτούκευα. Ναι. Και δεν είχα ετοιμαστεί για την εκπομπή. Ναι. Του λέω του Χριστόφερε, Χριστόφερε, να μην κάνουμε εκπομπή αύριο. Μου λέει ο Χριστόφερε, όχι, θα κάνουμε, θα σου τα ετοιμάσω εγώ. Πώς να μην το αγαπάω το Χριστόφερε. Οπότε τα βλέπω τώρα, φίλοι μου, μαζί με εσάς. Εδώ. Εδώ έχουμε σχεσμένο πρόσωπο, να πω. Ναι. Για πες. Εντάξει. Έχει σίγουρα αυτά τα ωραία σαρκώδη χείλη της μπαμπάς. Εντάξει, τα δοντάκια είναι μικρούλα τώρα, μπορεί να τα φτιάξουμε και λίγο, είναι λίγο πεταχτά τα δοντάκια μας. Μοιάζει λίγο και με Brad Pitt πάντως. Μοιάζει και με τον Brad Pitt, έχει πάρει εδώ τα μπάτια του, έτσι, το χρώμα των μπατιών και το σχήμα και αυτά. Εντάξει, okay, τα μπάτια είναι τόσο όμορφα, εντυπωσιακά, είναι πολύ όμορφο κοριτσάκι. Και βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι το βιολογικό παιδί, γιατί έχουν πολλά και υιοθετημένα. Είπαμε, είναι από τα βιολογικά τα δίδυμα. Ναι. Έτσι, η κόρη είναι αυτή που της αρέσει να ντύνεται λίγο πιο σαραγοράκι. Τώρα βέβαια τελευταία δεν δίνεται τόσο πολύ, δηλαδή δίνεται σαν αγοράκι, αλλά το βλέπεις ότι είναι κορίτσι, δηλαδή έχει και στοιχεία στον ντύσιμο. Mm-hmm. Είναι το πιο άνετο θα έλεγα εγώ, όχι περισσότερο σαν αγόρι. Και ξέρεις αυτό καμιά φορά όταν τα μεγαλύτερα συμβαίνει στα αδερφάκια, όταν τα παιδάκια είναι μικρά, εγώ το λέω σε σύγκριση με τα ρίψια μου. Εμένα η ρίψιά μου η Λιδία για παράδειγμα, όσο ήταν μικρούλα μέχρι 3,5 χρονών που πήγε στον παιδικό, 3 κάπου που πήγε στον παιδικό, επειδή μεγάλωνε μέσα στο σπίτι με νταντά και πρότυπο, ας πούμε, δεν είχε πολλές επαφές με άλλα παιδάκια έξω, μια με τις ιώσεις, μια με το ρεύμα, κυρίως έβλεπε τον αδερφό της, τον Κωνσταντίνο που είναι μεγάλος. Δεν ήθελε να φοράει φουστάλια, δεν της άρεσε τα φουστάλια. Ήθελε να δίνει τα αγωνιστικά, μπλουτζίρ και σόρτ. Με το που πήγε στον παιδικό, τη συναναστράφηκε και με άλλα κοριτσάκια, ξαφνικά μας έκανε στροφή 360 εμπειρό. Δηλαδή άρχισε να φοράει φουστανάκια, να κάνει κοκαλάκια, ό,τι πιο πολύ. Λοιπόν, πολύ όμορφη θα γίνει η κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπρατ Πιτ, να πούμε. Φαντάζομαι πως ναι. Είναι μικρούλα ακόμα. Είναι μικρούλα, θα εξελιχθεί πολύ όμορφη. Εδώ νομίζω είναι και αυτή έτσι αγαπημένη σου, η Κέιτι Χόλμς. Με τη Σούρη. Ποιος δεν ξέρει τη Σούρη. Όλος ο πλανήτης, έτσι. Φυσικά. Θεωρείται fashion icon από όταν ήταν μωρό. Έτσι. Και κόρη του Tom Cruise, έτσι. Και κόρη του Tom Cruise. Να πούμε ότι είναι το παιδάκι, είπαμε fashion icon. Πολύ φωτογραφημένο. Πολύ φωτογραφημένο και είναι το παιδάκι, Χριστόφρο, ίσως να μην την ξέρεις με την πληροφορία, που φορούσε τακούνι με το που άρχισε να περπατάει. Δεν το ήξερα. Πολλοί το είχαν κατακρίνει αυτό, δηλαδή με το που έκανε τα πρώτα τη βήματα και αυτά, άρχισαν να τις φοράνε παπουτσάκι. Τώρα μην φανταστούμε ένα ψηλοτάκι. Καλά, ναι, ναι. Αλλά φορούσε παπουτσάκι με μπαρετούλα να είναι σταθερό στο πόδι. Εντάξει, λίγο ότι παπούτσι θα φορούσαν οτιδήποτε. Αλλά είχε πάντα τρεις πόντους στα κουράκι, δηλαδή ξεκίνησε να περπατάει έτσι. Βέβαια είχε σχολιαστεί πάρα πολύ αυτό. Εντάξει. Αν και τα τελευταία χρόνια, ίσως πλέον οι μικροί. Έχει αρχίσει και μεγαλώνει και έχει άποψη και η ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή τη βλέπουμε και σε φωτογραφίες όπως αυτή, που είναι πιο φυσιολογικά ντυμένη.
για την ηλικία της, έτσι. Ναι, ναι. Ίσως επηρεάζεται και ίδια και έχει άποψη. Βλέπει τα παιδάκια στο σχολείο και όλα αυτά. Αλλά θυμάμαι όταν ήταν 3-4 ετών εκεί, ήταν τραγικό το πράγμα, το πώς το αντίρανε το παιδί για να το βγάλουν έξω. Ήταν πολύ... Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Έβλεπα τελευταία μία φωτογραφία, να αλλάξω λίγο πόδι, πιάστηκα. Έβλεπα τελευταία μία φωτογραφία του Tom Cruise από το Top Gun. Με ποια ήταν μαζί? Τώρα με πιάσα διάφορες. Τέλος πάντων, ναι. Φερόταν, αυτή φερόταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτός ο ίδιος, απλά πιο γοητευτικός. Σωστά. Ναι. Ποιον έχουμε, μάθαμε στο Top Gun, όχι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε τον Ρόμπιν Θήκε, τραγουδιστής. Με τον πατέρα του τον Άλαν. Αυτό μπήκε κυρίως γιατί είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι, τελείως ίδιοι, έτσι. Νομίζω ότι είναι ο Ρόμπιν σε 20 χρόνια μετά. Μετά ή 30 Ελπίζω χρόνια. Ελπίζω όμως να μην έχει αυτό το κούρεμα εκεί του μπαμπά. Δεν μας αρέσει καθόλου. Εντάξει, αυτό. Ήταν λίγο φάουλ αυτό. Ναι, είναι λίγο φάουλ, εντάξει. Τώρα δεν είναι τυχαίος, ο γιος του πρέπει να τον ακούτε λίγο το γιο σας. Άμα σας λέει να αλλάξετε το μαλλί, να το αλλάξετε, να τον ακούτε. Όσο το έχετε ακόμα το μαλλί, να το αλλάζετε. Να το αλλάζετε, ναι. Τι λέει, ωραία. Και όχι συμφωνώ. Λοιπόν. Εντάξει, πιο. Αυτό ας πούμε, ξέρεις, είναι πολύ άσχημο και για εμάς τις γυναίκες και για τους άντρες γενικά, μεγαλώνοντας, να αφήνουμε τα μαλλιά μας όπως τα είχαμε στα νιάτα μας και να λέμε «Α, μας πάει πολύ και αυτά». Μα το πρόσωπο με την πάροδο του χρόνου αλλάζει. Έτσι πρέπει να αλλάζουμε και το μαλλί, δηλαδή να το προσαρμόζουμε στην ηλικία μας και στο πώς είναι το πρόσωπό μας. Mm-hmm. Δεν είναι επειδή, ας πούμε, μας πήγε το μαλλί κάποτε πολύ ωραίο, πρέπει να έτσι με ένα συγκεκριμένο, θα πρέπει να το διατηρήσουμε πάντα. Παλαιομοδίτικο το κούρεμα λοιπόν του μπαμπά. Έτσι, φάω και στους φίλους, τους άντρες εδώ πέρα, να τολμάνε να αλλάζουν τα μαλλιά τους. Εδώ άλλοι αγαπημένοι. Αχ, ναι. Χάιντι Κλουμ. Με την κόρη της, έτσι. Τι να πούμε τώρα. Με τη Λένη, την κόρη της. Εντάξει. Έτσι. Τώρα Χάιντι Κλουμ είναι... είναι θεά. Τι να πούμε. Είναι από τις κορυφές τώρα. Τι να λέμε. Είναι θεά. Τι να πούμε. Και έχει ένα στυλ, έχει μεταδώσει πάντα. Ένα στυλ με τη, και στην κόρη. Έχει μεταδώσει στην κόρη της, ναι, βλέπουμε, είναι πολύ ωραία εντυμένη, σωστά εντυμένη, ωραία, έτσι, έχουν το στυλάκι, μοιάζει στην μπαμπά της, έτσι, αν και είναι μακρινή η φωτογραφία, μοιάζει το κοριτσάκι αυτό στην μπαμπά, είναι πολύ αγαπημένες, είναι πολύ ωραίες, μας αρέσουν πάρα πολύ, τις αγαπάμε. Σωστά. Έτσι, ζηλεύουμε το σώμα της, δηλαδή εντάξει δεν είναι δυνατόν να κάνει παιδιά, βέβαια που λένε ότι φτιάχνουν το σώμα τους, φυσικά το φτιάχνουν μετά τον τοκετό, έτσι. Αλλά όσο και να το φτιάξει, δηλαδή πρέπει να είναι και το γονίδιο, τέλος, εγώ το λέω. Έτσι, δεν είναι δυνατόν όσες πλαστικές και να έχει κάνει να τη βλέπουμε σε 2 μήνες μετά και να είναι... Συμφωνώ πολύ. Ναι. Και βέβαια για να συνδέσουμε και τα προηγούμενα θέματα, ναι. Θα κλείσουμε... Με την Kate Middleton. Βέβαια. Που πια λέγαμε πως ήταν η συνυφάδα. Η συνυφάδα η οποία τελικά λέγεται Κάθριν, να πούμε. Νομίζω. Κάθριν, έτσι. Από ό,τι μου είπανε. Ναι. Λοιπόν, Kate Middleton με την κόρη της Charlotte και βλέπουμε και τον William δίπλα στα αριστερά με τον πρίγκιπα Γιώργο. Ναι. Γεώργιο, μάλλον Γιώργο. Γιώργιο. Ναι, δεν πειράζει, μωρέ. Γιώργακη. Για μας... Ο Γιώργακης. Ναι, γιατί αυτή στην καθημερινότητα λες να το λένε Γεώργιο. Δεν ξέρω. Μπορεί. Επειδή αυτή είναι λίγο πιο... Ναι, όχι, γιατί όχι, γιατί και παλιά, ας πούμε, τους Κωνσταντίνους δεν τους λέγαμε Κώστα. Τώρα ναι. Σπάνια να ακούσεις Κώστα, το λέμε Κωνσταντίνο. Και συμφωνώ. Σωστά. Έτσι. Εντάξει, τώρα... Είπα, Κώστας Κωνσταντίνος, καλά την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είπα εδώ ζωντανά χρόνια πολλά στη μητέρα μου, την Κωνσταντίνα. Δεν είπα χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα του Χριστόφορου, ζωντανά. Τροπή μου, απαράδεκτη. Μετράει η γιορτή 40 μέρες. Ναι, ναι, εντάξει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνες και τους Κωνσταντίνους. Από... Και στις Ελένες που γιόρταζαν. Όλοι, όλοι. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα μιλάμε για βασιλική οικογένεια. Μιλάμε για βασιλική οικογένεια. Έτσι. Είναι κουκλάκια τα παιδάκια, είναι χαριτωμένα. Έτσι, είναι καλοντημένα σαφούλια. Σίγουρα. Ναι, καλοντημένα σύμφωνα όπως ορίζει να είναι τα παιδιά ενός πρίγκιπα και μιας πριγκίπισσας. Έτσι. Πριγκίπισσα λέγεται εκείνη. Δεν ξέρω αν είναι πριγκίπισσα, αλλά. Δεν ξέρω. Πώς να λέγεται. Δεν είναι σίγουρα δούκησα. Όχι, περίμενε. Είναι δούκες. Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι ο δούκας και η δούκησα. Αλλά αυτός κάποτε θα γίνει βασιλιάς και αυτή η βασίλισσα. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Ενώ... Εκτός αν χωρίσει. μπορεί να χωρίσει. Ναι, δεν έχουν χωρίσει οι γονείς του Βίλιαμ. Έχουν χωρίσει. Νομίζω. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία. Διάδοχη είναι και τα παιδάκια αυτά. Όντως, ναι. Ελπίζουμε στον μικρό να μην πέσουν αυτά τα ωραία μαλάκια όπως έπεσαν στον πατέρα του. Εντάξει. Είναι κληρονομικό, έτσι. Εντάξει. Ναι.
Το κάνω, όμως τα έχει τα μαλλιά. Εγώ γελάω γιατί επανερχόμαστε στο θέμα που λέγαμε πριν με τον Ρόμπιν, τον Θή και τον πατέρα τον Άλαν, με το λάθος κούρεμα, ότι όσοι τα έχετε να ακούν τους γιους γι' αυτό. Πάει εκεί το κομμάτι. Εκεί καλά είπε ο Χριστόφορος, όσοι τα έχετε τα μαλλιά. Όσοι τα έχετε ακόμα, να ακούτε τους γιους. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά... Τι έχουμε μετά, δεν έχουμε, εντάξει, επιστρέφουμε μετά στο... Ναι. Εγώ θα πω γενικά σαν συμβουλές, έτσι τώρα, και δεν μιλάω για παιδιά εφήβους που είδαμε, μιλάω για τα μικρά παιδιά που περισσότερο επιβαίνουν οι γονείς στο πώς πρέπει να είναι ντυμένες, να μην είμαστε υπερβολικοί με τον ντύσιμο των παιδιών. Δηλαδή, και να μην βγάζουμε τα δικά μας αποθυμένα στα παιδιά. Δηλαδή, επειδή εμείς θέλουμε να ντυθούμε κάπως, να ντύσουμε και τα παιδιά μας ανάλογα. Και δεν μιλάω μόνο σε περίπτωση που είναι να πάμε κάπου, να παραστούμε κάπου, ειδικά στην καθημερινότητα. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν άνετα μέσα στα ρούχα τους. Έτσι, μια μικρή συμβουλή είναι πάντα απαραίτητη από τη μαμά στο παιδί. Αλλά από εκεί και μετά, έτσι, το σημαντικό είναι να μάθουν οι μαμάδες τα παιδάκια να είναι καθαρά, να προσέχουν τα ρούχα τους και okay, να νιώθουν άνετα. Ας πούμε, ξέρω, μένω πολλά και από τα νηψάκια μου και τις φίλες μου της Μαρίας που ανέφερα πριν, η Αντωνίτσα, διαμαρτύρονται. Δεν θέλουν να φοράνε παντελόνια στενά, δεν θέλουν να φοράνε, προτιμάνε τα κολάν. Θέλουν τα παιδάκια ρούχα που είναι άνετα μέσα σε αυτά και ας απολαύσουν την άνεσή τους. Σωστό. Ναι, και να μην μαθαίνουμε τα παιδιά να είναι ψώνια με τον ντύσιμο. Σωστό. Δεν χρειάζεται να βάζουμε τόσο τρέλα στα παιδιά. Τα πεισόλα, εγώ τι να πω μετά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε εδώ στο μεταξύ μας. Αυτό δεν έχω να πω τίποτα. Θα σε ευχαριστήσω. Και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χριστόφορε. Και ειδικά να δούμε για σήμερα. Τι θα κάνουμε και την επόμενη φορά. Θα δούμε για την επόμενη φορά. Θα έχουμε, έκπληξη, έχουμε, έχουμε. 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 Θα έχουμε μέχρι τέλος του μήνα. Εννοείται. Ωραία. Εντάξει λοιπόν. Μέχρι και τις 29 Ιουνίου. Καλό σου χρόνο των πραγμάτων. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Θα είμαστε. Παρέα στους φίλους τηλεθεατές. Εδώ. Να πω εγώ καλό απόγευμα στους φίλους τηλεθεατές και καλή συνέχεια σε εσένα.